Σαν απλό φαΐ. Το καθημερινό φαΐ του αράζου. Πατάτες, κολοκύθια, βρωμίδια και πιπεριές από τον κάμπο του γαράζου. Όμε το κρεμμύδι το καθαρίζουμε, δεν πετούμε πολύ κρεμμύδι, όλο το αποξοφύλλω, το πλύνουμε καλά καλά. Ακούν τον Μαδογιώργη. Και το κόβουμε σε λιδάκια μέσα στο τσικάλι που το έχει πλημένα, να μην είναι ανεπαστρικό, να μην είναι γαργερό. Ακούν τον Μαδογιώργη. Ψάνουμε λάδι μηδέν οξέα από το γαράζο. Το βάζουμε μπόλικο, όχι. Το λάδι θέλει μπόλικο, να μην είσαι καΐρης το λάδι. Θωρείς πως το βάλω, γεια ε. Βάζω και αλάτσι. Λέω ψυχά μου δεν τρέχει και δεν κατόχωσα το βγάλω τον το αλάτσι. Θα το βάλω σε χυμαστιά, να το ίδιο κάνει. Βάζουμε όλα πιπέρι. Πού το πιπέρι. Και αυτή θα βάλω τούτα μέχρι τα πράγματα, τα βάνω και έτσι τσιγαρίζω το κρεμμύδι. Λοιπόν, εδώ είναι η ανάψη, παιδιά. Ανάψη αυτή που είναι αναμένη ανάψη μήνες. Ντομάτες και έτσι τρίβουμε στο μηχάνημα. Πιάσαμε να ανάψω τα μάτι, κόβω εγώ και τις πατάτες τις έχω έτοιμες να τις ρίξω. Οι πατάτες για αυτές είναι από τον κάμπο του γαράζου. Ακούν τον Μαδογιώργη. Που δεν θα την αψίσω το βραστό αυγό. Στο τσικάρι. Καταρχήν ο μαγειρές δεν έχει ανοιχτή την τηλεόραση. Έτσι, παζαβομάρες που βάζουν στην τηλεόραση, ξεχνάς και δεν κάνεις καλό φαΐ. Όταν μαγειρές, το πρώτο σου είναι να κλείσεις την τηλεόραση. Έτσι, μαγαριστές που λένε κάθε μέρα πια. Και να αφοσιωθείς στη μαγειρική σου. Η μαγειρική είναι μία φαντασία. Τα ακούν τον Μαδογιώργη. Ακούω να λες. Πατάτες όπως τις κόγανε μια φορά οι παλιές γαραζανές, οι παλιές νοικοκεράδες. Μπορεί να ήταν και μπάζες, αλλά ήταν καλές νοικοκεράδες.
συνέγεις, το τσικάρι και με το μαχαίρι ανακατώνεις το κρομύρι. Το φάει, εκτός από την οστιμιά, πρέπει να έχει και εμφάνιση. Οπτική. Αφαλίδομαι και τις κυπερές. Και το βάει μετά μπαίνει στο πρόγραμμά του να ψηθεί. Μέχρι να ψηθεί, εγώ θα παίζω καμιά κοντιλιά και θα επανέλθω. Αυτό το φαΐ είναι το καθημερινό φαΐ, το γαραζανό, την εποχή του θέρους και του τρίγου σχεδόν. Το τρώγανε στα Μανιδιανά, στην Αρκαλιά, στο καλύτερο του σημείο. Είναι πολύ το φαΐ, διότι έχουμε πολλούς καλεσμένους. Είναι στο 7 και τα συμπράγκαλα όλα είναι πλημμένα, ο νεροχύτης θα καθαριστεί και όλα είναι μέλι γάλα. Μετά θα πάμε στην τηλεόραση. Ή πάμε να βλέπουμε τηλεόραση να κάψουμε το φαΐ. Γιατί κακοί νοικοκυράδες έτσι θα το κάνουν. Και όλα πάνε μια χαρά. Και στο φαΐ πως ψήνεται. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει.